Είχαμε και πρεμιέρες για την αντιπολίτευση χθες. Πρεμιέρα πρώτη, Νίκος Ανδρουλάκης. Έλα, Δεσποινά, δεν με βλέπατε. Πρώτη εμφάνισή του στη Βουλή. Πρώτη εμφάνισή του στην Βουλή. Μάλιστα, 40 λεπτά είχε να μιλήσει, μίλησε 28. Α, πριν τα πίσω. Καλά έκανε. Καλά έκανε, λες εσύ. Αν εγώ δεν νομίζω μπορείς, όχι. Γιατί δεν έκανε καλά. Αν δεν ήταν η πρώτη του ομιλία στη Βουλή. Ο σκοπός είναι να γεμίσει 40 λεπτά. Γιατί να γεμίσεις. Όχι να γεμίσεις. Δεν έχεις να πεις. Δεν και καλά θα μιλήσεις 40 λεπτά. Δεν έχεις να πεις 40 λεπτά στις προγραμματικές δηλώσεις. Άμα τα λες σε 28. Άμα τα λες 28, μπράβο. Άμα τα λες 28. Νομίζω όμως ότι θα είχε να πει. Σε 28 τα είπε πάντως Γιάννη και έδωσε το στίγμα της αντιπολίτευσης που θα κάνει το Πασόκ σε αυτήν τη Βουλή. Λίγα λόγια. Θα είναι, όπως είπε, στιβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση που θα κάνει το Πασόκ. Μίλησε και για την οικονομία και ρίξε πειρά προς τη Νέα Δημοκρατία ότι παρουσιάζει μια εξοραϊσμένη εικόνα όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Θα πρέπει να είναι ένα πεδίο συνενέσεων, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ενώ, παιδιά, σήκωσε και το γάντι από τον Κυριακό Μητσοτάκη για το άρθρο 16 και συνταγματική αναθεώρηση. Ναι, αλλά υπό προϋποθέσεις, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχουμε αυτό το απόσπασμα. Μπορούμε να το δούμε. Δεν θα μπορούσα να μην σχολιάσω επίσης και την προαναγγελία σας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κάνατε σύμβολο αυτής της κορυφαίας διαδικασίας μόνο το άρθρο 16. Όπως έχω πει επανειλημμένα, προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου για να έχουν εφόδια, τα εφόδια που χρειάζονται να σταθούν όρθια και να δημιουργήσουν όλα τα Ελληνόπουλα. Αλλά δεν είμαστε αρνητικοί στην ουσιαστική ρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με γνώμονα την αυτονομία, τη λογοδοσία και τα υψηλά στάνταρ που πρέπει να πληρούνται όπως και σε άλλες χώρες. Σε κάθε περίπτωση να δεχθούμε ότι ισότιμα πανεπιστήμια θα είναι ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που απλά θα βάλουν μία ταμπέλα και θα κάνουν εμπόριο πτυχίων, όχι, το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να δεχτεί ποτέ. Μάλιστα. Επίσημη πρώτη, λοιπόν. Έχει ενδιαφέρον αυτό που ο Μητσοτάκης για τις ιδιωτικά πανεπιστήμια, διακρατικές συνεργασίες. Παραδείγματος χάρη, αν έρθει η Σορβόνη και πει ανοίγω νομική σχολή, τι θα κάνουμε εδώ στη χώρα και ποιοι θα συμφωνήσουν. Πάλι 180 θέλει. Και ποιοι θα συμφωνήσουν και με ποιο τρόπο θα λειτουργεί τη Σορβόνη εδώ. Χρειάζεται να σκεφτούν λίγο ότι. Ναι. Λοιπόν, πάμε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Τα παλιά της τα λιμέρια, σε ένα πολύ γνώριμο μέρος για εκείνη. Επέστρεψε λοιπόν η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ήταν μια αυτοαναφορική ομιλία. Μίλησε για την ίδια την παρουσία της στους βουλείς, τους βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας και πώς θα κινηθούν. Αλλά βέβαια, παιδιά, μίλησε και για την αγάπη που μπορεί να κινήσει το σύμπαν, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είναι ένα πολύ ωραίο απόσπασμα αυτό και σας προτείνω να το δούμε. Τι έκανε καρδούλες. Η αγάπη μπορεί να κινήσει το σύμπαν. Καρδούλα δεν έκανε, αλλά μίλησε για την αγάπη. Λοιπόν, για πάμε. Το έχω βρει. Η αγάπη όμως είναι εκείνη η οποία μπορεί να κινήσει το σύμπαν και η αγάπη είναι εκείνη που μπορεί να μετακινήσει βουνά. Η αγάπη είναι εκείνη που ενοχλεί, αλλά και η αγάπη είναι εκείνη που πρέπει να δείξουμε για τους πολίτες της χώρας αυτής. Η αγάπη μετακινεί βουνά. Μην φτιάξουμε κανένα έργο. Ξέρεις πώς μίλησε 40 λεπτά, ζήτησε και 2-3 παραπάνω η κυρία Κωνσταντοπούλου. Πολύ τυπική. Να δεις τη διαφορά. Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου ήθελε και παραπάνω. Είχε να πει πράγματα. Καταρχάς, ένα τέταρτο μιλούσε για την αγάπη. Όταν μιλάς για την αγάπη, ξεδιπλώνεις τι τα λέει. Λοιπόν, για πάμε. Να δούμε τώρα και τον κύριο Νατσιό, και αυτός πρώτη φορά από τη Νίκη, πρώτη φορά φυσικά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο οποίος ξεκίνησε μιλώντας για την υπογεννητικότητα. Ναι. Εστίασε μετά στο Υπουργείο Οικογένειας που θα δημιουργηθεί και αναρωτήθηκε αν θα ασχοληθεί με τα δικαιώματα του αγέννητου παιδιού, ο κύριος Νατσιός από το βήμα της Ελληνικής Βουλής, και ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του θα... Λέει τα δικαιώματα του αγέννητου παιδιού, τι εννοεί? Έχουμε κόψει αυτό το απόσπασμα να το ακούσεις καλύτερα από τον ίδιο που σου το λέει. Να απαγορευτούν οι αμβλώσεις. Να κινηθούν με βάση την παράδοση και τις επιταγές της Εκκλησίας το δικαίωμα που έχει εξάκραση λήψεως στο αγέννητο παιδί. Γνωστή με βάση την παράδοση και τις επιταγές της Εκκλησίας. Τελευταίους μήνες. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα έχουμε λύσει εδώ στη χώρα. Νομίζω ότι αυτά έχουν λυθεί. Στη χώρα, σε όλο τον κόσμο. Και σε όλο τον κόσμο, Χριστόπαρα. Πλην κάποιες... κάποιον... Λοιπόν, σε πάμε να παρακολουθούμε. Ότι θα καταψηφίσει και την πρόταση νόμου για τους ΛΟΑΤΚΙ γάμους, για τους γάμους των ομόφυλων ζευγαριών. Λοιπόν, για να τον παρακολουθήσουμε. Αλήθεια, ποιο θα είναι το αντικείμενο αυτού του ειδικού Υπουργείου? Τι είναι αυτό που δεν κάλυπταν ως σήμερα τα άλλα πολλά συναρμόδια Υπουργεία? Αυτό το Υπουργείο θα αναλάβει να λύσει το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας
προστατεύοντας και ενισχύοντας την πυρηνική οικογένεια. Θα προστατέψει, σύμφωνα με την παράδοση και τις επιταγές της Εκκλησίας μας, το απολύτως σεβαστό δικαίωμα στη ζωή που έχει εξ άκρας συλλήψεως το αγέννητο παιδί. Σεβαστές οι επιλογές του ελληνικού λαού. Έτσι, ο ελληνικός λαός ψήφισε, ο ελληνικός λαός έβαλε αυτά τα κόμματα, τα 8, ναι, στην Βουλή. Το τι έχουμε να ακούσουμε τώρα από τους εκπροσώπους των κομμάτων είναι μία άλλη συζήτηση. Θα τη δούμε να ξετυλίγεται μπροστά μας τους επόμενους εβδομάδες και μήνες. Και μπορεί να κάνεις. Ας προσδεθούμε.